Πραγματοποιήθηκε σήμερα μετά από τρεις αναβολές η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το ζήτημα της εγκατάστασης μονάδας υγροποιημένου αερίου μέσα στον παγαστικό. Το αίτημα για συνεδρίαση κατατέθηκε από 17 συμβούλους με την αίθουσα του Δημαρχείου αλλά και τον εξωτερικό χώρο να πλημμυρίζει από τοπικούς φορείς και συλλόγους. Ο Δήμαρχος πάντως, Αχιλλέας Μπέος, επισήμανε ότι η κυβέρνηση εδώ και λίγες ημέρες έχει προχωρήσει σε πάγωμα των διαδικασιών για επενδύσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Υπογράμμισε ότι από την ανάληψη καθηκόντων το 2014 η Δημοτική Αρχή είναι πάντα μπροστά σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας της πόλης. Ακούστηκαν πάντως αποδοκιμασίες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, με τον Δήμαρχο να επισημαίνει ότι δεν θα εμπλακεί σε μικροπολιτικά παιχνίδια. Με το πέρας της ομιλίας του, σύσσωμη Δημοτική Αρχή αποχώρησε με τους υπολείπους να συνεδριάζουν μόνοι τους. Όλα τα σημαντικά ζητήματα της πόλης που ήμασταν παρόν και λειτουργήσαμε για το συμφέρον της πόλης δεν θα βρεθούμε σε καμία διαδικασία που μια χούφτα περιφορειακών πολιτικών αποτυχημένων θέλει να χρησιμοποιήσει. Ακούστε για να τελειώνετε. Διότι η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να συμμετέχει σε πολιτικά παιχνίδια υπέρ ή κατά κανενός, ούτε για επενδυτικά συμφέροντα που κάποιοι αποτυχημένοι πολιτικάτικνες θέλουν να χρησιμοποιήσουν απλούς πολίτες για να φανούν ενώπιον εκλογών. Σε απόλυτη συνεργασία και με τους υποστημονικούς φορείς, τους οποίους προτείνουμε και εμείς σήμερα κάποιοι εδώ παρόντες, οι πρόεδροι τους, να τοποθετηθούμε. Και υιοθετώντας πλήρως το κείμενο το οποίο καταθέσαμε στα πρακτικά, που πήραμε απόφαση την Παρασκευή το μεσημέρι και αναφέρει όλα τα επιμέρους θέματα, είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε χωροθέτηση μονάδας LNG εντός του Παγαστικού, πόσο μάλλον εντός των ποιητικών ορίων του Δήμου Βόλου, στο οποίο είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι, το οφείλουμε να προστατεύσουμε τόσο τους ανθρώπους μας, τους κατοίκους της περιοχής μας, όσο και το περιβάλλον. Αυτό θέλω να πω, θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή απόφαση. Είναι λυπηρό το ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι έφυγαν χωρίς να καταθέσουν τις απόψεις τους. Θεωρώ ότι δεν υπήρχε καμία, ήλπιζα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση περί μία ομοφωνία ή μία απαρτία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς όμως βρισκόμαστε πάλι αντιμέτωποι με μια συμπεριφορά αντιθεσμική από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Έπρεπε να έχουμε πει όχι. Ακριβώς επειδή η εταιρεία αυτή κυρίεται κρυπτό. Την διαδικασία διαγώνησης την έβαλε μία από όσο site της μόνο καταστραγήθηκε οποιαδήποτε φάση διαφάνειας και λογοδοσίας στις τοπικές κοινωνίες σε αυτή την περίπτωση. Έπρεπε να πούμε πει όχι και δεν καταλαβαίνω σε τι διαθέτει να δει ο φοβερός Δήμος Βόλου της ανάπτυξης του τουρισμού που θέλει να καταράπτυξει από το Δήμο Ρήγα Φεραίου ή οποιοδήποτε άλλο χερσαίο Δήμο της περιοχής, ο οποίος ακριβώς επειδή βλέπω ότι είχε γίνει σαν περιπτώσεις LNG παγκοσμίως στις θάλασσες και επειδή στην Ελλάδα ζούμε, όποιος θέλει βρίσκει παραθυράκια πολλές φορές και κάνει αυτά που θέλει να κάνει για το κέρδος του και μόνο. Την άλλη θέση εργασίας μιας τέτοιας επένδυσης δεν χωράει μέσα στο παγαστικό. Το αντίτιμο είναι πάρα πολύ μικρό για την καταστροφή ενός κλειστού κόλπου. Το δεύτερο που αναφέρθηκε σήμερα ο Δήμαρχος. Δεν πάμε κοντά σε κυβερνητικές αποφάσεις. Ό,τι είμαστε έτσι. Δηλαδή, όποιες είναι οι κυβερνητικές αποφάσεις είναι καλές και δεν πηγαίνουμε κοντά σε αυτές. Ευτυχώς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπάρχει, γιατί πήγαμε κοντά στις αποφάσεις κυβερνήσεων. Τεράστιες επιπτώσεις που έχει μια τέτοια επένδυση
στους κινδύνους που εγκυμονεί, τους περιβαλλοντικούς, όπως και τους κινδύνους που εγκυμονεί σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος. Πρόκειται για μια βόμβα στην κυριολεξία 180.000 κυβικών μέτρων υγροποιημένου αερίου, μια μεγάλη τεράστια βιομηχανική εγκατάσταση που βάζει σε άμεσο κίνδυνο τις ίδιες μας τις ζωές. Αυτό που θέλουμε να ανοίξουμε εμείς είναι και ακόμη μία πλευρά, ότι αυτό ακριβώς που προωθείται σήμερα εδώ στην περιοχή μας δεν είναι γιατί πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των βολιωτών, τις ανάγκες συνολικά του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός έχει δει, έχει συνειδητοποιήσει ότι όλες αυτές οι επενδύσεις και στο υγροποιημένο φυσικό αέριο και στη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη είναι προκειμένου να αρπάξουν δισεκατομμύρια ευρώ από χρήματα του ελληνικού λαού